Τελευταία, αλλά όχι καταϊδρωμένη, έρχεται το κοριτσάκι μου αυτό που δεν θέλω να το βλέπω θλιμμένο και στεναχωρημένο με τίποτα. Έρχεται η Σοφία Χριστοδούλου. Χαμογέλασέ μου αμέσως. Γεια σας. Είναι δυνατόν να έχεις κάνει μουτρωμένη πασαρέλα? Oh. Δεν τον έχουμε αυτό. Σωστό κι εγώ, ούτε εγώ. Δεν τον έχουμε για σένα. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πάω σε ένα εργαστήριο που κάνουν mood board με περιοδικά fashion. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πράγμα, είναι ένα, όχι μάθημα, είναι ένα εργαστήριο, ναι, που πάμε εκεί και κόβουμε από εικόνες περιοδικών, ναι, και δημιουργούμε ένα πίνακα με... Κολλάζ δηλαδή. Ναι, κολλάζ. Δημιουργούμε ένα κολλάζ με τα πράγματα που μας αρέσουν, με πώς θέλουν να είναι το μέλλον μας, με κάποια... Α, τι ωραία. Ναι, είναι τέλειο. Εγώ το έκανα πάντα αυτό. Και είναι και λίγο ψυχοθεραπευτικό αυτό, ναι, πράγμα, δεν είναι? Πες πως έχω εγώ εδώ. Για να δω. Oh, no. Πολύ ωραία. Πολύ, ναι, Sarah Jessica Parker βλέπω, ε. Έχει κι άλλα, έχει γκόσιπ, έχει πολλά. Έχει απ' όλα. Πηγαίνεις εκεί λοιπόν, αγαπημένο μου σοφάκι, και τώρα θα πάω εγώ στα κορίτσια να βαθμολογήσουν και τα λέμε. Παρακαλώ. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα το πάρεις από εκεί, τι ωραία βαθμολογία είναι. Ναι, από εκεί είναι πολύ ωραία. Από εκεί. Μέχρι την Έλλη. Μετά μόλις ξεκινάει η Άννα, είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα, ναι. Για πες μας, Άννα, για το 2. Να σας πω κάτι. Ναι. Ήμουνα μεταξύ 2 και 3. Ήθελα πάρα πολύ να τη βάλω 1, γιατί έχω πάρα πολλά νεύρα με τη Σοφία μέσα μου. Αλλά δεν είναι, δεν θέλω να ακυρώσω και τελείως αυτό το look, οπότε έκατσα στο 2. Η φούστα μου αρέσει η αντίθεση που έχει με το πάνω μέρος, απλά θα την προτιμούσα να τη βλέπω από πιο πάνω. Δεν μου αρέσει που κόβεται εκεί τόσο χαμηλά και δεν μου αρέσει και αυτή η τσάντα. Αυτά. Αυτά, μάλιστα. Αλλά βασικά ήθελες, κάνεις υπέρβαση που βάζεις 2 δηλαδή. Ναι, δεν αισθάνομαι καλά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να έρχομαι εδώ πέρα με διάθεση κάθε φορά και η Σοφία να τα βάζει μαζί μου από εκεί που δεν υπάρχει λόγος κι εγώ απλά να χαλιέμαι. Δεν το καταλαβαίνω. Άννα, να σου πω κάτι. Πες μου. Αν δεν περνάω καλά, είμαι η πρώτη που θα φύγω. Μην αγχώνεσαι. Αλήθεια σου λέω τώρα. Εσύ, αν με κάνεις εμένα να νιώθω τόσο άσχημα όπως νιώθω τώρα, θα φύγω. Μην νιώθεις άσχημα. Δεν με αφορά, θα φύγεις. Άμα θες να φύγεις, okay, φύγε. Okay. Εγώ ήμουν έτσι. Λέω γιατί προάλλες... εγώ δεν σου είπα τίποτα εδώ τώρα. Μόνη σου το άρχισες όλο αυτό. Εγώ δεν μίλησα. Ήμουν... Γιατί αυτό είπα ότι θα κάνω. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Εσύ εδώ μου έκανες αυτόν τον πόλεμο, δεν είμαι εγώ. Γιατί τις προάλλες που δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως και ξαφνικά. Είπα το αυτό που πιστεύω. Θες να σα λέμε γενικά μπάκι. Τι πιστεύεις, Σοφία? Ότι ξαφνικά εγώ εκεί που ζω στα backstage τρέχω να προλάβω, έρχομαστε εδώ και μου λες με κοίταξε στραβά. Πότε και γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Έχεις έρθει εδώ όπως έχετε έρθει όλες σας, γιατί θέλετε να πετύχετε κάτι, θέλετε να δείξετε κάτι, θέλετε να υπερασπιστείτε τα look σας, να τα δείξετε, να χαρείτε. Δεν θέλω να ακούω τίποτα, θα φύγω, θα κάνω και θα δείξω. Εντάξει? Και ούτε... Να σε βλέπω να τρέχουν έτσι στα δάκρυα, δεν μπορώ καθόλου. Σας λέρωσα. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ, με λέρωσε κιόλα. Κλαις επειδή έχεις νεύρα μαζί μου ή επειδή έχεις μετανιώσει για κάτι? Δεν έχει νεύρα. Στεναχωρημένη. Ναι, είναι στεναχωρημένη. Δεν ξέρω αν θέλεις να απαντήσεις αυτό που σου λέει τώρα. Δεν μετανιώνω για τίποτα. 3 είναι ο μέσος όρος σου και είναι πάρα πολύ υψηλός. Πήγαινε να σου πείτε. Έχισε άπο.